Χίλια καλώς ορίσατε στην 7η μεγάλη συνάντηση. Καθυστερήσαμε λίγο να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα, γιατί όπως γνωρίζετε όλοι αφού ήρθατε εδώ, ένα ατυχές γεγονός στο Φόδελε μας ανάγκασε να μεταφέρουμε την 7η μεγάλη συνάντηση στη φιλόξενη πλατεία του Γάζη. Να σας πω το πρώτο συγκρότημα που θα ξεκινήσει την 7η μεγάλη συνάντηση και αμέσως μετά θα πούμε τα υπόλοιπα. Είναι κοντά μας λοιπόν τα Σούλα για να ξεκινήσουν την 7η μεγάλη συνάντηση. Ο Περικλής ο Τζουγανάκης στο βιολί, ο Στέλιος ο Ηλιγάκης στο λαούτο, ο Γιώργος ο Γερεδάκης στην κιθάρα και ο Δημήτρης ο Λιουδάκης στα κρουστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ με τη σειρά μου για την πρόσκληση που μου γίνεται απόψε να τιμήσουμε ένα παλιό παραδοσιακό παίχτη της κριτικής μουσικής μας παράδοσης. Να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον κύριο Νταγάκη, στον κύριο Τσόντο και σε όλους εσάς που τιμάτε και παραβρίσκεστε εδώ, όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δώσει πραγματικά ό,τι μπορούν περισσότερο για τη μουσική μας παράδοση και την ταυτότητα της Κρήτης. Ευχαριστώ πολύ. Καλή βραδιά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ τον Περικλή τον Τζουγανάκη με το συγκρότημά του. Και να ετοιμάζεται ο Μιχάλης ο Αλεφαντινός στη Λύρα, ο Δημήτρης ο Αποστολάκης στο Λαούτο και ο Μανώλης ο Χαχλάκης στο Λαούτο. Και μέχρι να ετοιμαστεί ο Μιχάλης ο Αλεφαντινός με το συγκρότημά του, φίλες και φίλοι, να σας πούμε ότι η 7η μεγάλη συνάντηση που γίνεται σήμερα στην πλατεία του Γαζίου ξεκίνησε το 1995 από το πέραμα Μιλοποτάμου στις 9 του Αυγούστου του 1995 και τιμήθηκε ο στρατηγός της Λύρας, ο Θανάσης ο Σκορδαλός. Η δεύτερη μεγάλη συνάντηση έγινε στις 15 του Μάη του 1996 στο θέατρο Αλέξης Μινωτής στο Εγάλεο και τιμήθηκε ο μεγάλος βάρδος του τραγουδιού ο Μανώλης ο Κακλής. Η τρίτη μεγάλη συνάντηση εγίνηκε στις 10 του Αυγούστου του 1997 στο σπήλι Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης και τιμήθηκαν οι Μαρκογιάννηδες. Το 1998 πραγματοποιήθηκε η τέταρτη μεγάλη συνάντηση στις 18 του Μάη και έγινε στο Ανοιχτό Θέατρο Βεάκιο στον Πειραιά. Εκεί τιμήθηκε ο Γιώργος ο Βιτόρος και ο Χαράλαμπος ο Γρανουράκης. Η πέμπτη μεγάλη συνάντηση έγινε και στις 8 Αυγούστου του 1999 στη Γεωργιούπολη Αποκορώνου Χανίων. Τιμήθηκε το Αηδόνι της κριτικής μουσικής, ο Νίκος ο Μανιάς. Και η έκτη μεγάλη συνάντηση έγινε στις 25 του Σεπτέμβρη του 2000 στην πλατεία του Συντάγματος στην Αθήνα. Και εκεί τιμήθηκε ο αείμνηστος ο Νίκος ο Ξυλούρης. Και ερχόμαστε στην 7η μεγάλη συνάντηση που γίνεται σήμερα στη φιλόξενη πλατεία του Γαζίου, στο Δήμο Γαζίου, και θα τιμηθεί ο φάρος της κριτικής μουσικής, ο Σπύρος ο Σιφογεωργάκης. Και επειδή η μεγάλη συνάντηση είναι θεσμός, η 8η μεγάλη συνάντηση θα γίνει στην Αττική το Σεπτέμβρη του 2002. Ποιος θα τιμηθεί, θα είναι έκπληξη. Το πρωί είχαμε πάει στο Φόδελε για να δούμε το χώρο που θα γινόταν η 7η μεγάλη συνάντηση, εγώ δεν τον είχα δει. Καθόταν λοιπόν ένας γέρος εκεί σε μια άκρη και ήταν μια κοπελιά από την Αθήνα, όμορφη κοπελιά. Περνάει τον εξάγγελο και του λέει: «Μπάρμπα,
τι ζώδιο είσαι? Λέει, Ταύρος ήμουν εγώ, κακομήρα, μα δάμε προβατίνα. Πριν ξεκινήσουμε κι εμείς να καλησπερίσουμε, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Τουνταγάκη και τον Θοδωρή τον Τζόντο, όπως επίσης και τον Δήμαρχο Γαζίου, τον Δήμαρχό μας, τον κύριο Μαρκολιανάκη, που βοήθησαν, και εγώ είμαι ο Δημότης Γαζίου για όσοι δεν το ξέρουν, να πραγματοποιηθεί η απόψινή συναυλία. Για τον Σπύρο τον Σιφογεωργάκη θα ήθελα να μιλήσω ξεχωριστά, επειδή είναι ο άνθρωπος που αγαπώ ιδιαίτερα, ένας μεγάλος καλλιτέχνης της μουσικής μας, ένας από τους πρώτους που μαζί με τον Θανάση τον Σκορδαλό, τον Αείμνηστο και τον Κώστα τον Μοντάκη και μερικούς άλλους παλιούς, λέω για τους πιο παλιούς, βοήθησαν ώστε η μουσική μας να έχει το ύφος και το χρώμα που έχει σήμερα και να παίζουμε εμείς έτσι σήμερα. Ξεχωριστή προσωπικότητα, μελωδική φωνή, δυνατή φωνή, με μεγάλη προσφορά στη μουσική μας. Σπύρο, όλοι οι καλλιτέχνες αγαπάμε. Θέμα να είσαι δυνατός, να συνεχίσεις να προσφέρεις σε μια εποχή που τα πράγματα δυσκολεύουν από πολλές πλευρές. Και θέμε μπροστάρεδες, θέμε ανθρώπους να δείχνουν τον δρόμο σε εμάς τους νέους. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που ήρθατε απόψε εδώ και καλή βραδιά. Ευχαριστούμε τον Μιχάλη τον Αλεφαντινό και το συγκρότημά του. Ένα ακόμη χειροκρότημα για τον Μιχάλη τον Αλεφαντινό. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την 7η μεγάλη συνάντηση, το πρόγραμμά μας, αφού πούμε ότι είναι αφιερωμένη στα 460 χρόνια από τη γέννηση του Ελ Γκρέκο, μια και ήταν να γεννήσει στο Φόδελε. Και να ξαναπώ για όσους ήρθανε τώρα, ότι σε λίγο θα τιμηθεί ο φάρος της κριτικής μουσικής, ο Σπύρος ο Σιφογεωργάκης, που είναι κοντά μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκε την τιμή που θέλαμε να του κάνουμε. Συνεχίζουμε. Η Τασούλα, σκέτο Τασούλα, ούτε η πρώτη κυρία του κριτικού τραγουδιού, ούτε η μοναδική λιράρισα της Κρήτης, η Τασούλα. Ο Στρατής ο Μαμαλάκης στο λαγούτο και ο Μανώλης ο Σταματάκης στην κιθάρα. Εγώ το μόνο που έχω να πω για τον Σπύρο τον Σιφογεωργάκη και τη Χρυσούλα είναι ότι τους αγαπώ πάρα πολύ και τους ευχαριστώ γιατί πέρασα πάρα πολύ όμορφα μαζί τους όταν συνεργαστήκα. Να είναι καλά, να χαίρονται την οικογένειά τους και την αγάπη τους. Να σας πω ότι πριν αποφασίσουμε ότι η 7η μεγάλη συνάντηση θα γεννεί στο Φόδελε, κατέβηκε ο Θοδωρής ο Τσόντος για να δει το χώρο στο Φόδελε, να δούμε αν είναι καλός και αν ταιριάζει να κάνουμε εκεί την 7η μεγάλη συνάντηση. Όταν γύρισε λοιπόν στην Αθήνα μου είπε ότι εκτός του ότι ο χώρος είναι καταπληκτικός, βρήκε εκεί και ένα καταπληκτικό άνθρωπο, τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου του Φόδελε, τον Γιώργο Τολίτινα, ο οποίος δέχτηκε να γίνει εκεί η 7η μεγάλη συνάντηση, που τελικά δεν έγινε,
Και θα παρακαλέσω τώρα, μια και το πρόγραμμα αναφέρει χαιρετισμούς οργανωτών, εγώ δεν χρειάζεται να σας κάνω άλλο χαιρετισμό, θα παρακαλέσω τον Γιώργο Τολίτινα και τον Θοδωρή τον Τζόντο να έρθουν για ένα σύντομο χαιρετισμό και αμέσως μετά ο Σπύρος ο Σιφογεωργάκης για να πάρει την τιμητική πλακέτα. Καλησπέρα για από μένα. Σας ευχαριστώ όλους και τη συμμετοχή σας και την παρουσία σας. Σας ταλαιπωρήσαμε λιγάκι λόγω που θα ήταν στο Φόδελ η εκδήλωση. Η παρουσία σας μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε συνεχώς να κάνουμε αυτή τη μεγάλη συνάντηση. Εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο Γαζίου και στον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου του Φόδελε που πέρσι που κατέβηκα και το συνάντησα και του μίλησα την 7η συνάντηση αμέσως δέχτηκε και συνεχώς είναι κοντά μας και από ό,τι διαπίστωσα κάνει προσπάθεια συνεχώς για το Δήμο και για τον Έλλην Γκρέκο. Και τέλος ευχαριστώ και τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν αφιλοκερδώς όλοι απόψε στην τιμητική που κάνουμε για τον αγαπητό τον Σπύρο Σιφογεωργάκη. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστούμε τον Θοδωρή τον Τζόντο και να έρθει ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου του Φόδελε, ο Γιώργος Ολίτινας. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Δήμο Γαζιού. Καλώς ήρθατε στην 7η μεγάλη συνάντηση η οποία ήταν προγραμματισμένη εδώ και ένα χρόνο να γίνει στο Φόδελε. Το Φόδελε που είναι ένα από τα 4 δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου μας. Δυστυχώς, ο ξαφνικός και απρόσμενος θάνατος ενός νέου ανθρώπου από το Φόδελε που προήλθε μετά από τροχαίο ατύχημα μας ανάγκασε να μεταφέρουμε την εκδήλωση στην έδρα του Δήμου μας στο Γάζι. Η βραδιά είναι αφιερωμένη στο μεγαλύτερο Έλληνα ζωγράφο, τον Ντομίνικο Θεοτοκόπουλο και στον Σπύρο Σιφογεωργάκη, το λιράρι που είναι πρότυπο για δεκαετίες, ξεχωρίζει με το μοναδικό χρώμα που δίνει στη λύρα του. Κυρίες και κύριοι, στις αρχές του περασμένου αιώνα, το 1905, το προξενείο της Ισπανίας στο Ηράκλειο άρχισε να αναζητεί τον τόπο που γεννήθηκε ο Ντομίνικος Θεοτοκόπουλος και από πληροφορίες ήρθαν στο Φόδελε και έμειναν έκπληκτοι όταν κατάλαβαν πως όλοι οι κάτοικοι του χωριού ήξεραν από την παράδοση για τον Ντομίνικο. Ειδικά εκείνη την εποχή που η Κρήτη ήταν κάτω από τον έλεγχο των μεγάλων δυνάμεων των Τούρκων ως ανεξάρτητη πολιτεία. Ο λαός του νησιού μας τότε είχε σκοπό την απελευθέρωσή του, την ένωση με την υπόλοιπη Ελλάδα και την άμεση επιβίωσή του. Δεν υπήρχαν τα συμφέροντα που υπάρχουν σήμερα. Το 1934 έρχεται στο Φόδελε η πρώτη επίσημη αποστολή από την Ισπανία και την ελληνική κυβέρνηση και φέρνουν μια πλάκα από το βράχο του Τολέδο και την τοποθετούν κάτω από τα 2 αιωνόβια πλατάνια που υπάρχουν και σήμερα. Το 1964 ο τότε Υπουργός Εσωτερικών Αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου με το μορφωτικό ακόλουθο της Ισπανίας στην Αθήνα φέρνουν στον Φόδελε την πρωτομή του Ντομίνικου Θετοκόπουλου που από τότε κοσμεί την πλατεία του χωριού. Την πρωτομή εφιλοτέχνησε και δόρισε ο Γλύπτης Απάρτης. Το 1990 γίνεται στο Ηράκλειο, στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, έκθεση με τα έργα του Ντομίνικου. Την επομένη, όλοι οι Ισπανοί επίσημοι επισκέπτονται για να προσκυνήσουν τον τόπο που αυτοί ξέρουν που γεννήθηκε ο Ντομίνικος Θεοτοκόπουλος στο Φόδελε. Πριν 2 χρόνια, ο Αντιδήμαρχος και ο Περιφερειάρχης του Τολέντο, που έζησε και μεγαλούργησε και πέθανε ο Θεοτοκόπουλος, ήρθαν στην Κρήτη, ήρθαν στο Φόδελε, όπου επισκέφτηκαν το Μουσείο Αντιγράφων που λειτουργεί εδώ και 3 χρόνια, το οποίο σας καλώ να επισκεπτείτε. Τιμούμε λοιπόν απόψε
δύο μεγάλους κριτικούς με την κριτική μουσική, τους κριτικούς χορούς, την κριτική παράδοση. Πιστεύω πως δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος. Ευχαριστώ τον κύριο Θοδωρή Τσόντο, τον ακούραστο πρόεδρο του Κέντρου Κριτικού Πολιτισμού Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Νταγάκη από την ώρα της Κρήτης, στους οποίους ανήκει και η πρωτοβουλία και η οργάνωση της απόψινής εκδήλωσης. Επίσης, ευχαριστώ όλους και όλες που βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση. Ευχαριστώ όλες και όλους εσάς που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας και μας τιμάτε με την παρουσία σας. Καλά να περάσετε. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Τολίτινα. Να τον παρακαλέσουμε να μείνει λίγο εδώ. Να παρακαλέσω και τον Θοδωρή τον Τζόντο να έρθει κοντά μας. Να παρακαλέσω να έρθει μια τιμητική πλακέτα. Είναι μια έκπληξη για τον Γιώργο Τολίτινα. Πριν την τιμητική πλακέτα στο Σπύρο το Σιφογεωργάκη, ο πρόεδρος του Κέντρου Κριτικού Πολιτισμού θα απονείμει τιμητική πλακέτα στο Γιώργη Τολίτινα για την προσφορά του στην πολιτιστική παράδοση του τόπου του. Επάξια του αξίζει, το διαπίστωσα από πέρυσι που είμαι εδώ. Είναι πολύ αγαπητός από όλους από το Δήμο. Δουλεύει πολύ για το Δήμο, για την παράδοση, για όλα τα κοινά. Και γι' αυτό του απανέμει η όλη εκδήλωση την τιμητική πλακέτα. Θα παρακαλέσω πολύ τον Νίκο τον Ηλιάκη, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Καλλιτεχνών Κρητών, να έρθει να πει μερικά λόγια για το Σπύρο του Σιφογεωργάκη. Ο Νίκος ο Ηλιάκης να περιμένει λίγο και να καλέσουμε τώρα το φάρο της κριτικής μουσικής, το Σπύρο του Σιφογεωργάκη και τη σύντροφο της ζωής του, τη Χρυσούλα της Σιφογεωργάκη, να έρθουν μαζί. Το χειροκρότημά σας να συντροφεύσει τα βήματα του Σπύρου του Σιφογεωργάκη και της Χρυσούλας. Λοιπόν, ο λόγος στον Νίκο τον Ηλιάκη να μας μιλήσει δύο λόγια για το Σπύρο τον Σιφογεωργάκη. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Παγκριτίου Συλλόγου Καλλιτεχνών Κριτικής Μουσικής θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία της σημερινής εκδήλωσης που για άλλη μία φορά δείχνει πως ο λαός της Κρήτης αγαπά και σέβεται τον πολιτισμό της, τη μουσική, το χορό. Οι Κρήτες καλλιτέχνες, οι συλλέκτες και εκφραστές του λαού της Κρήτης, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, είναι εδώ, συσπηρωμένοι και αγαπημένοι, για να μας δείχνουν ότι ποτέ ο τόπος μας δεν θα πάψει να γεννά ανθρώπους με αξίες που γίνονται ο φάρος της πολιτιστικής κουλτούρας και κληρονομιάς του τόπου μας. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι και ο σημερινός τιμόμενος, ο Σπύρος Σιφογεωργάκης, που εδώ και πολλές δεκαετίες τάχτηκε σε αυτό το δύσκολο αγώνα στο να κρατήσει αναλύωτα τα γνήσια στοιχεία του κρητικού λαού, που βίωσε και έζησε από πολύ κοντά και με την ευαισθησία που τον διακρίνει μπόρεσε να αφομοιώσει και να μεταδώσει στις επόμενες γενιές. Πολλά κριτικόπουλα μεγάλωσαν με τα ακούσματα της λύρας του και της φωνής του και πήραν μηνύματα από τα όμορφα τραγούδια, τις όμορφες μαντινάδες του, τα όμορφα γνωμικά που συνηθίζει να μας προσφέρει στην καριέρα του μέχρι σήμερα. Στο πρόσωπο του Σπύρου Σιφογεωργάκη τιμάται σήμερα και ο Παγκρίτιος Σύλλογος, μια και ο Σπύρος είναι από τα πρώτα μέλη του Συλλόγου μας. Ο Σύλλογος μας κλείνει φέτος 20 χρόνια προσφοράς στη διάσωση, διατήρηση και σωστή προβολή της κριτικής μουσικής. Θεωρώ σημαντικό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, χωρίς να θέλω να σας κουράσω, να σας γνωστοποιήσω και το κοινωνικό πρόσωπο του Παγκρίτιου Συλλόγου Καλλιτεχνών. Πολλές φορές και πάντα αφιλοκερδώς έχουμε συμμετάσχει σε αντιπολεμικές συναυλίες όπως παραδείγματος χάρη Κούρδους, Αρμένιους,
για παιδιά με ειδικές ανάγκες, ορφανοτροφία, νοσοκομεία, γυροκομεία, τιμητικές εκδηλώσεις προσωπικότητων του τόπου μας και γενικά όπου μπορούμε να προσφέρουμε την αγάπη μας και την ευαισθησία μας ως άνθρωποι και ως καλλιτέχνες. Ο Σπύρος ο Σιφογιωργάκης ήταν και είναι πάντα παρόν, όποτε μπορούσε, σε όλα τα καλέσματα του Συλλόγου, στο να προσφέρει τις υπηρεσίες του για κάθε είδους εκδήλωση. Εύχομαι να είναι καλά, πάντα, και αυτός και η οικογένειά του, και όλοι εμείς, για να σμίγουμε και να δημιουργούμε τέτοιες όμορφες εκδηλώσεις. Καλή διασκέδαση και συγχαρητήρια σε όλους. Ευχαριστούμε τον Νίκο τον Ηλιάκη, τον πρόεδρο του Συνδέσμου των Κριτών Καλλιτεχνών, του Συλλόγου των Κριτών Καλλιτεχνών, και να καλέσω τον πρόεδρο της Παγκρίτιας Ένωσης, τον Κώστα τον Ξυλούρη, που είναι ανάμεσά μας, να έρθει για να απονείμει την τιμητική πλακέτα στο Σπύρο τον Σιφογιωργάκη. Τα λουλούδια πρώτα. Απόψε είναι μια ξεχωριστή βραδιά. Και είναι μια ξεχωριστή βραδιά γιατί απόψε τιμάται ένας μεγάλος καλλιτέχνης της κριτικής παραδοσιακής μουσικής, ο Σπύρος ο Σιφογιωργάκης. Ο άνθρωπος, ο καλλιτέχνης που έβαλε τη δική του σφραγίδα στην κριτική μουσική. Και ο Σπύρος είναι γνωστή, ο δίσκος που έχει βγάλει, που είναι βέβαια δική του παραγωγή και η στίχη και τα λόγια, έσβησε ο φάρος που έφεγε στο μαύρο μου σκοτάδι. Εγώ λοιπόν του λέω ότι ο Σπύρος ο Σιφογιωργάκης είναι ο φάρος που δεν θα σβήσει ποτέ. Και έτσι οι νεότερες γενιές θα θυμούνται και θα παίζουν κομμάτια του Σπύρου Σιφογιωργάκη. Σπύρο μου, να είσαι καλά, πάντα δυνατός, γιατί πραγματικά έχεις προσφέρει πολλά στην κριτική μουσική. Αυτή η πλακέτα είναι προς έδειξη τιμής και αγάπης για την προσφορά σου στην κριτική μουσική. Μεγάλο πράγμα να αγαπάς εκεί που σ' αγαπούνε και να κατέχεις να τιμάς όπου για σε τιμούνε. Η μια γενιά της άλλης γενιάς πρέπει να τη γνωρίζει τα έθιμα του τόπου μας και να τα συνεχίζει. Να είσαι καλά, Πρόεδρε. Αναλογιζόμενος την ευθύνη μου και σκεπτόμενος την ιστορική βαρύτητα της βραδιάς, φοβούμαι πως δεν θα τα καταφέρω να ακολουθήσω το δρόμο του πρωτοκόλλου. Γι' αυτό σας καλωσορίζω και σας καλησπυρίζω μέσα από την καρδιά μου και σας λέω, το καλό σας μίξαμε στο πανέμορφο Γάζι. Ευχαριστώ ολόψυχα την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, την ηγεσία του Κριτικού Λαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου και Παράδοσης. Ευχαριστώ όλους τους φορείς που εργάστηκαν για τη διοργάνωση αυτής της πανέμορφης βραδιάς. Βέβαια, ξεχωριστό, ευχαριστώ το Δήμο Γαζίου που μας εφιλοξενεί απόψε. Ευχαριστώ τους καλούς μου συναδέλφους που μας τιμούν απόψε με την παρουσία τους. Ευχαριστώ στις κριτικές μας τηλεοράσεις που αποθανατούν τη βραδιά μας. Και τέλος, όλους εσάς
που μας τιμάτε με την παρουσία σας και σας εύχομαι στον καθένα σας και στην κάθε μία παν ποθητών. Για την ιστορία, Γάζη Ηρακλείου, 12 Αυγούστου 2001. Ξεχωριστή θα είναι, τα ευχαριστώ μου θα είναι, στην εφημερίδα «Η ώρα της Κρήτης» και στους εκδότες της, οι οποίοι μεταφέρουν στο καθένα μας ό,τι συμβαίνει στην Αθήνα. Πολλά συγχαρητήρια, αγαπητέ μου Γιώργη και αγαπητέ μου Θοδωρή. Να πω και δύο λόγια για τη γυναίκα μου, η οποία αισθάθηκε βράχος κοντά μου. Είναι γλωστή η ζωή των καλλιτεχνών με το να λείπουν από τα σπίτια τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν τον αγώνα εκείνης της ημάνας. Ευχαριστώ Χρυσή. Ευχαριστώ και όλους σας. Καλή βραδιά. Το χειροκρότημά σας για το Σπύρο το Σφογιουργάκη, για τη Χρυσούλα τη Σφογιουργάκη. Δεν ξέρω, δάσκαλε, αν είναι τώρα η ώρα να μας επέξεις μια κοντιλιά. Ό,τι ώρα θέλεις εσύ. Απόψε η βραδιά είναι δική σου. Απόψε η βραδιά είναι αφιερωμένη σε σένα. Λοιπόν, ο Σπύρος ο Σφογιουργάκης θα συνεχίσει το πρόγραμμά μας με το συγκρότημά του. Δεν έχουμε πάρει τα λαγούτα, δεν τα έχουμε γράψει. Θα μας τα πει ο ίδιος. Ο Γιώργης ο Σμαραγδάκης, λοιπόν. Ο Φανούρης ο Καλεμάκης. Ο Αλέξης ο Καλεμάκης, χειροκροτήστε τους. Και ο Σπύρος ο Σφογιουργάκης. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το Σπύρο το Σφογιουργάκη. Είχε έρθει ο Μπαρμπαγιάννης με την Κεραλένη στην Αθήνα. Ήτανε αρρωσταρέ αυτοί και θέλανε να πάνε στο γιατρό. Επίανε λοιπόν στην Αθήνα, κατεβήκανε από το καράβι, πήγανε σε ένα ξενοδοχείο να ξομείνουν. Στην Αθήνα λέει, δεν κάθομαι στα μπάνα, κάνουμε, λέει, δεν πάμε μια βόλτα σαν με το Σύνταγμα Γαρικό και λένε και ότι έχουν περιστέρια να τα δούμε. Λέει, πάμε. Παίρνετε λοιπόν σιγά σιγά και κατηφορίζουν, ανεφορίζουν μετά τη σταδίο και βγαίνουν στο Σύνταγμα. Θωρεί ο Μπάρμπα Γιάννης στα περιστέρια και λέει: για το όνομα του Θεού, μου είτε γίνεται πάει. Παναγία μου, Παναγία μου, πόσα περιστέρια υπάρχουν. Λέει: δεν με νοιάζει, μπορεί να πιάσω να τα μετρήσω. Τη λέει: Κεραλένη, γιατί θα πάμε μετά στο χωριό. Και λέμε: πως θα δώσω ένα περιστέρια και δεν θα το πιστεύουν. Τα κέρνει αυτό, ένα, δύο, τρία. Θωρεί τον ένα σχοροφύλακα που ήταν πέρα-πέρα με τα στιβανάκια ο Μπάρμπα Γιάννης και σου λέει: κάτσε να του κάνω πλάκα. Πάει και του λέει: είτε κάνει τα. Λέει τα περιστέρια μετρώ. Λέει τα περιστέρια μετράς, όσα έχεις μετρημένα, τόσες δραχμές πρόστιμο. Πόσα του λέει έχεις μετρημένα. Λέει 50. Λέει δώσε με 50 δραχμές. Βγάνει αυτός ένα πεντάρικο ότι το δίνει, παίρνει μετά την κεραλένια ένα μάσκαλα, πάνε τη στα δύο κάτω και γυρίζει αυτή και του λέει ανάθεμά σε παράουρε. Του λέει έδωκες μωρέ το πεντάρικο, κοίτα γεννούμε εδώ πόσα κάτσομαι στην Αθήνα τόσες μέρες. Λέει σώπα μωρή σώπα μας, 250 είχα μετρημένα. Σπύρος Σφογιουργάκης. Thank you.
πρέσβης ο φαρός που έφεγε στο μαύρο μου σκοτάδι. Αχ, αχ, στο μαύρο μου σκοτάδι. Yeah, man.